Ανήμερα Χριστουγέννων, οι πιστοί συγκεντρώθηκαν στους ναούς για να παρακολουθήσουν με κατάνοιξη τη Θεία Λειτουργία, γιορτάζοντας το μεγάλο και αρμήνευτο γεγονός της κατασάρκα γεννήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού από την Υπεραγία Θεοτόκο. Και ο Χριστός, ο Κύριος μας, γεννάται από την Παρθένων Μαρία για να μας αναγεννήσει. Μας δίδει ο Χριστός αυτό που έχουμε ανάγκη, την αναγέννηση, την ανανέωσή μας, εμάς όλων των ανθρώπων. Αυτή είναι η μεγάλη δωρεά των Χριστουγέννων προς όλους εμάς τους ανθρώπους που γιορτάζουμε και χαιρόμαστε σήμερα εις αναγέννηση ημών, για να αναγεννηθούμε και να ανανεωθούμε. Η Εκκλησία του Χριστού είναι ο τόπος της κοινής σωτηρίας, της κοινής ελευθερίας και της ελπίδος της κοινής βασιλείας. Είναι ο τρόπος της βιώσεως της ελευθεροποιού αληθείας, ο πυρήν της οποίας είναι το αληθεύειν εν αγάπη. Η αγάπη αυτή υπερβαίνει τα όρια της απλής ανθρωπιστικής δράσεως. Χριστούγεννα δεν είναι μια λαμπρή σελίδα της ανθρωπότητας από το παρελθόν, ούτε μια όμορφη γιορτή που καλοποιίζει το παρόν, αλλά γεγονός που σκοπεύει την αιωνιότητα, εκεί που είναι ενταγμένη και η ζωή μας, αυτή που προσπαθεί να βρει τρόπους να βελτιωθεί και λόγους να δικαιωθεί. Για το Πατριαρχείο μας, τα Χριστούγεννα δεν είναι μια ιερή ανάμνηση, μια ώρα τυπικών ευχών, μια ευκαιρία απλού στοχασμού. Είναι γεγονός με διάρκεια, με ζωντάνια, με διδάγματα. Έχει τη θέληση, διαθέτει τις αποδείξεις, διατηρεί το δικαίωμα να συνεχίζει, να μεταβάλει κάθε ιεραποστολική πρωτοβουλία σε γένα Χριστού, κάθε τόπο σε Βηθλεέμ και κάθε καρδιά σε Σπήλαιο. Πλήθος κόσμου συνέρευσε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά για την πανηγυρική Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου, ο οποίος από άμβονος έστειλε μήνυμα πίστης, αγάπης και αλληλεγγύης. Ευχόμαστε καρδιακά ο σαρκωθής Θεός να δίδει σε όλους παν επιθυμητών τα προσωτηρία αιτήματα να εκπληρώνει και να ενδυναμώνει όλους μας στον αγώνα της καθημερινής ζωής. Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο και όπως το είπε και ο Σεβασμιότατος, να βάλουμε τον Χριστό στην καρδιά μας και από αυτό θα προέρχονται όλες οι ενέργειές μας οι καλές. Εύχομαι να έχουμε όλοι καλά Χριστούγεννα και υγεία. Οι πιστοί ανταλλάξαν ευχές για υγεία και ευτυχία με την ελπίδα το θείο φως της γέννησης να αναδείξει τις αληθινές αξίες της ζωής. Ευχές πολλές, να είστε πάντα καλά, με υγεία. Καλά να περάσουμε και ευχόμαστε να ο Χριστός να μας δώσει υγεία, ευτυχία και αγάπη. Πολλές ευχές σε όλους, ιδιαίτερα στις Εμμανουέλες, στους Μανώλιδες, που όσο πολύ και αν είναι και μόνο το ότι γιορτάζουν την ημέρα της γέννησης του Θεανθρώπου τους κάνει ξεχωριστούς.